στη Γαλλία, την ώρα που η μετάλλαξη όμικρον δείχνει να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη, η Γαλλία τις τελευταίες μέρες καταγράφει ημερήσια ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού μετά την κορύφωση που είχαμε τον Απρίλιο. Επιβεβαιώθηκαν τις τελευταίες μέρες 8 κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης, Γκαμπριέλ Ατάλ, οι ταξιδιώτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπόκεινται στην υποχρέωση αρνητικού τεστ κορονοϊού, ανεξάρτητα από το εμβολιαστικό τους καθεστώς. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ατάλ δήλωσε ότι οι αποφάσεις που αφορούν στα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την εβδομάδα θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ηγετών των χωρών, συμπεριλαμβανομένου και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Γαλλία, η Σουηδία και η Ιταλία τις τελευταίες μέρες έχουν τίνει χέρι βοηθεία στη Γερμανία, στέλνοντας εντατικολόγους, αλλά νοσηλεύοντας και ασθενείς COVID, καθώς πολλά κρατήδια της Γερμανίας αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερβολικής επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ζουν Καστέξ, ανακοίνωσε χθες ότι τη Δευτέρα θα λάβει η χώρα διαβούλευση με λοιμοξιολόγους, έτσι ώστε να εξεταστεί αν πρέπει να πάρθουν περαιτέρω μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτό το πέμπτο κύμα της πανδημίας είναι ιδιαίτερα σκληρό, ήταν συγκεκριμένα τα λόγια του. Τα νοσοκομεία έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο Plan Blanc, λευκό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο απλές κλίνες των νοσοκομείων μετατρέπονται με το κατάλληλο εξοπλισμό σε κλίνες COVID, κάτι που φυσικά μεταφράζεται ότι πολλά προγραμματισμένα ραντεβού πάνε πίσω, λειτουργώντας έτσι εις βάρος της δημόσιας υγείας που αφορά άλλες ασθένειες πέρα της COVID. Στο μέτωπο της Γερμανίας, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στη χώρα πρέπει να ισχύσει από το Φεβρουάριο, ενώ την ίδια ώρα επιβάλλεται lockdown για τους μη εμβολιασμένους πολίτες, οι οποίοι πλέον θα έχουν μόνο πρόσβαση σε φαρμακεία και σε σούπερ μάρκετ. Υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού τάχθηκε και ο μελλοντικός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Συγκεκριμένα είπε ότι αν είχαμε υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε για υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κατά της COVID.